Σας παρακαλώ πολύ, μια μέρα σήμερα πάρα πολύ δύσκολη. Και έχουμε δει ότι έχουμε ασχοληθεί 100% με το θέμα το οποίο μας έχει πληγώσει τις καρδιές. Σε ακούμε. Την στιγμή λοιπόν που οι κάτοικοι της Κινέτας προσπαθούσαν να φύγουν πώς και πώς από την περιοχή, παίρνοντας τα υπάρχοντά τους όταν ξέσπασε η φωτιά, οι υπεύθυνοι της εκεί πέρα στα Διόδια δεν σήκωσαν τις μπάρες, τους ζητούσαν να πληρώσουν κανονικά τα Διόδια. Και όχι μόνο στον κόσμο που έτυχε να σωθεί από τη φωτιά. Έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπόρεσαν καν να πάρουν τα πορταφόλια τους. Δεν πρόλαβαν πάνω στον πανικό τους. Και τους έκοβαν κανονικά πρόστιμο, τους ζητούσαν τα στοιχεία. Έτσι. Υπάρχει βίντεο γι' αυτό. Απίστευτο. Υπάρχει ένα βίντεο που είναι οδηγός και δίπλα είναι φαίνεται η φωτιά. Το ελέγχει η Νικολέτα Κλάδη. Βέβαια, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αναστολή της σύσπραξης των Διοδίων. Είναι ανοιχτά φυσικά τα Διόδια μέχρι να φύγει η κατάσταση. Το θέμα όμως είναι αυτό. Ότι η εντολή αυτή δόθηκε για τα Διόδια αργά το βράδυ. Τη στιγμή όμως που ο κόσμος και εγώ ήταν και έτεγε να σωθεί, του λέγανε: Αν δεν έχει λεφτά, κάτσε εδώ πέρα, περίμενε. Τι χάλια, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι μια χώρα. Όλα έγιναν με χρονοκαθυστέρηση. Αυτό το πρόβλημα. Τραγικά πράγματα. Ό,τι έγινε, έγινε με χρονοκαθυστέρηση. Και ανοργάνωτο. Έχουμε ένα κράτος διαλυμένο από ηλιθίους, θα το πω. Επιτρέψτε μου τη φράση. Οι οποίοι όλοι θέλουν να βολευτούν σε μια καρέκλα και είναι άσχετοι. Άσχετοι από το να φτιάξουν τα πράγματα σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Άχρηστοι στο να συντονίσουνε. Μιλάμε για την απόλυτη αχρηστήλα. Μα γι' αυτό επιμένω ότι αυτοί που αναλάβουν τα ενία σε κάποιο υπουργείο να έχουν σχέση με το υπουργείο. Δεν είναι ότι τα υπουργεία είναι σε θέσεις κλειδιά, είναι άνθρωποι οι οποίοι ιδιώτες βρίσκονται. Στην προκειμένη περίπτωση. Εγώ μιλά και του δύο για τα Διόδια. Το κράτος θα μπορούσε, Βαγγέλη Καράλη, να είχε μεριμνήσει νωρίτερα. Γύρω το χαμός, θα δώσει εντολή. Όχι εδώ θα έχουν φύγει μετά από 15 ώρες. Αυτό λέμε. Η ξεφτύλα η απόλυτη του κράτους. Πάμε λοιπόν. Ο κόσμος, Νικολέτα Κλάδη, πάμε στο προηγούμενο. Ο κόσμος λοιπόν είναι εξοργισμένος. Φωνάζει ο Αλέξης Τσίπρας και η παρέα του.